marche seulement, ça, ça marche pas. Bah oui, ça fait comme tout à l'heure. Έχεις δίκιο απόλυτα. Για να δούμε τώρα. Βλέπουμε την Ελβετία, η οποία... Το γίνεται διάφορα. Στην Ουγγαρία βλέπουμε να προσπαθεί να μπει και μαζί με την Πορτογαλία. Ναι, κατευθύνονται. Είναι σχεδόν ισοπαλία. Εδώ βλέπουμε τον Έλληνα. Ο Έλληνας να περνάει το πρώτο εμπόδιο, το δεύτερο. Πρέπει να πούμε εδώ ότι οι παίκτες πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί αν τους πέσει κάποιο κομμάτι κάτω, χάνουν πόντο. Βέβαια, σωστά. Ο Ελβετός παίκτης, νομίζω η Ελβετία πάει πάρα πολύ καλά, έχει βάλει ήδη το τρίτο κομμάτι του τάβρου και κατευθύνεται για το τέταρτο. Εδώ η Ελλάδα πάλι, στο τρίτο κομμάτι. Ναι. Άλλη μια προσπάθεια. Μην ξεχνάμε την Πορτογαλία στο βάθος. Όπως βλέπεις, περνάνε κάτω από τον τάβρο οι παίκτες κάθε φορά. Θέσεις εκκίνησης. Και δόθη και βλέπετε τα παιδιά πάνω σε κουβάδες. Για την ομάδα της Πάτρας παίζει ο Νίκος. Ο Τσέχος πήρε την κορδέλα του και ο Πορτογάλος και ο Ούγγρος. Την πρώτη κορδέλα πρέπει να τοποθετηθεί πολύ τακτικά στο βιβλίο. Ακολουθεί και ο Ουαλός και ο Νίκος, ο οποίος επιστρέφει για να πάρει την επόμενη κορδέλα. Κρατώντας ένα στάχι, πρέπει να πατήσει πάνω σε αυτές τις νησίδες, σε αυτές τις, ας το πούμε, νησίδες που είναι οι παίχτες, και να φτάσει στην άλλη άκρη. Βλέπουμε εδώ τη Μαρία που έχει φτάσει. Έχει φτάσει πρώτη η Μαρία και έχει τοποθετήσει το στάχι της στην άλλη άκρη της τάβρου. Ακολουθούν οι ομάδες, είδαμε την ομάδα της Ουγγαρίας που τοποθέτησε και αυτή το δικό της. Η Μαρία έχει επιστρέψει για να πάρει το δεύτερο. Πολύ γρήγορη η Μαρία, πολύ γρήγορη η ομάδα του πόρου. Θα πρέπει να έχει ανέβει η ομάδα του πόρου αν δεν έχει ήδη φτάσει στην πρώτη θέση. Για να δούμε λοιπόν. La Grecia che aveva raddoppiato sul punteggio perché ha giocato Jolly. Και είναι, ναι, είναι ο πρώτος ο Δήμος του πόλου, 27 βαθμούς, πανηγυρίζει η ομάδα. Πανηγυρίζει ο Δήμαρχος εδώ σαν μικρό παιδί. Όλοι χαίρονται για την νίκη του πόρου. Είναι η πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα περνάει στην πρώτη θέση. Εκκίνηση. Έσπασαν τα αυγά, πήγαν τα παιδιά, η Ιταλίδα έχει πέσει. Οι υπόλοιποι έχουν φτάσει ήδη στο σημείο τους. Βλέπετε πώς ανεβαίνουν οι κοπελιές. Και βλέπετε λοιπόν το πρώτο αυγό για την Ιταλία. Η κοπέλα Τζόκερ το μεταφέρει για να μπει στο καπέλο. Τσεχία. Ένα αυγό και η Τσεχία. Εδώ είναι η ελληνική ομάδα. Έχουμε βρει ένα αυγό. Τρέχει να το μεταφέρει. Αυτή είναι και πάλι η Τσεχία. Πρέπει να τα πάμε καλά σε αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω να τα πάμε καλά. Έφτασε το δικό μας πρώτο αυγό. Ήδη τοποθετείται στο καπέλο. Παίζονται τα πάντα από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε ήδη δύο χρυσά αυγά στο καπέλο μας. Μπορούμε να ελπίζουμε. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Παίζεται η θέση. Είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε πως κάπουν τα παιδιά, πως ψάχνουν οι στουρκοκάμιλοι. Αυτός είναι ο Τσέχος. Πρέπει να βρουν τα χρυσά αυγά. Ψάχνουν όλοι, η Ουγγαρέζα τρέχει να πάρει ένα αυγό ακόμα που βρέθηκε. 4 η Ουγγαρία, το Κέσκεμετ δεν απειλείται. Παπ, 4 κι εμείς, 4 ο πόρος, 4 ο πόρος. Βλέπουμε τον Πορτογάλο προσπαθεί. Έχει φύγει, βλέπετε εδώ τον Ιταλό και στο βάθος τον Τσέχο. Ο Ανδρέας περνάει σαν αέρα στο δάσος και φτάνει στα δεύτερα εμπόδια. Προβλήματα με το άλογο, προβλήματα με τα σακιά. Ο Ιταλός φτάνει σχεδόν στο δάσος του τερματισμού. Έχει να πάρει κάποια σακιά, βλέπετε τον Ανδρέα.
του έχει βγει και το καπέλο μέσα στην ώρα. Βλέπουμε μία πτώση του Σλοβαίνου. Βλέπουμε και το Ζήση, ο οποίος πάει καλά μέχρι στιγμής. Αυτός είναι ο Σλοβαίνος. Βλέπετε πως πρέπει να μπουν μέσα στη στολή τα γλυκά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φουσκώματα και να δυσκολεύεται το πράγμα στο πέρασμα. Εδώ είναι ο Ζήσης. Πήρε ένα ακόμα γλυκάκι και περνάει αμέσως από τη σαμπρέλα, ο Ούγγρος. Ανάβασης, βλέπουμε τα παιδιά που προσπαθούν και βλέπουμε ένα Στέφανο, ο οποίος προηγείται και προηγείται σαφέστατα όταν οι άλλοι έχουν κολλήσει. Και πριν ακόμα προφτάσουν να ανέβουν οι άλλοι, βλέπουμε την Κατερίνα με τον Στέφανο να κατεβαίνουν προς τη βάρκα που τους περιμένει ο Γιάννης. Πάρα πολύ καλή χρόνη μέχρι στιγμής, να μην ματιάσουμε βέβαια τα παιδιά. Έχουμε αρχίσει την επιστροφή πριν οι άλλοι ανέβουν πάνω. Αυτός είναι ο Μαλτέζος, προσπαθεί. Εμείς επιστρέφουμε, το χαμόγελο στα χείλια της Κατερίνας. Ο Μαλτέζος υποβρύχιος περιμένει και εδώ οι Σλοβαίνοι, οι οποίοι κατεβαίνουν όταν εμείς φτάνουμε, και μάλιστα φτάνουμε από ό,τι βλέπω και με ένα βατραχοπέδιλο, διότι έχουμε χάσει ένα βατραχοπέδιλο. Μπράβο λοιπόν στο Γιάννη, με ένα βατραχοπέδιλο μείον καταφέρνει να κάνει τέτοιο χρόνο. Και εμείς τερματίζουμε όταν οι άλλοι έχουν μόλις αρχίσει το ταξίδι της επιστροφής. Άξια τα παιδιά. Σας είπα ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι πολύ δυνατή ομάδα. Είχε κάποιες ατυχίες, μηδενίστηκε σε ένα παιχνίδι. Αλλά τελευταία, η δεύτερη σε αυτό το παιχνίδι. Πρώτη Πορτογαλία. Έχει παίξει και τζόκερ, θα διπλασιάσει κιόλας. Δεύτερη Ελλάδα. Να το έγινε 18 της Πορτογαλίας. 8 δεύτερη Ελλάδα, 7 Ελβετία, 6 Ουγγαρία, 5 Σλοβενία, 4 Μάλτα, 3 Ουαλία, 2 Τσεχία. Και η Ιταλία παίρνει τους βαθμούς του στοιχήματος, η Τσεχία είναι πολύ κάτω. Πρέπει ήδη, περιμένουμε τον πίνακα, εν αγωνίως πρέπει ήδη να έχουμε περάσει τη δεύτερη θέση. Περιμένουμε την αλλαγή και τον πίνακα της τελικής κατάταξης. Ναι, είμαστε στη δεύτερη θέση, Πορτογαλία με τον τζόκερ της στην τρίτη. Ουγγαρία 74 βαθμοί πρώτη θέση, 10 βαθμοί διαφορά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης στη δεύτερη, Φαμαλικάου για την Πορτογαλία στην τρίτη. Άρχισε λοιπόν το παιχνίδι. Βλέπετε τις ομάδες, είναι η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Ελβετία και η Πορτογαλία. Τρέχουν τα παιδιά και είναι οι Τσέχοι οι οποίοι φτάνουν πρώτοι την μπάλα τους. Ακολουθούν οι Πορτογάλοι με τους Ελβετούς και επίσης και οι Ούγγροι. Βλέπετε τις προσπάθειες των παιδιών, βλέπετε την αγωνία τους. Βλέπετε εδώ την επιστροφή τα παιδιά, να η δικιά μας η ομάδα η ελληνική.